το ταξίδι αυτό που θα πάμε αγκαλιά. Σε πελάγι βαθιά μ' οδηγώ την καρδιά. Θα έχει και βοριά, μα και νύχτες πανσελίνες να φωτίζουν τη δική μας στεριά. Το ταξίδι αυτό που θα πάμε μαζί, σ' ό,τι θέλω και θες μ' οδηγώ το φιλί. Θα έχει ενοχές για όλα αυτά που αφήσαμε, μα πιο τέλος δεν πονάει πολύ. Θα έχει ενοχές για όλα αυτά που αφήσαμε, μα πιο τέλος δεν πονάει πολύ. Μια αγάπη δίχως αύριο, η αγάπη αυτή. Όχι, Φιλανάδα, με πήρε ο Φίλιππος. Δεν έχεις ελπίδες. Ακόμα τον άλλον σκέφτεται. Δύο κουβέντες μόνο. Να σου πω ότι σ' αγαπώ και να σου ευχηθώ. Σταμάτα. Μου έχεις γίνει εφιάλτης. Λένε ότι αυτοί που μεθάνε βλέπουν τον κόσμο καλύτερο. Ίσως να μην κρατάει πολύ. Αλλά τώρα που έχω φτάσει στον πάτο, αυτή τη βοήθεια θέλω. Όχι πάλι. Πάλι, ξανά και ξανά, μέχρι να σε κερδίσουμε. Όχι, όχι, σταμάτα, δεν γίνεται. Γιατί? Πάντως όπου και να είναι αυτή την ώρα, εμένα σκέφτεται. Καλά. Προχώρα. Ξέρω που σου λέω. Με μισή, αλλά με σκέφτεται. Φοβερό, ε. Τέλειο. Και δεν μου λες, γιατί μόνο ένα. Έχει κάποιο νόημα. Θεέ μου, βοήθησε με να παλέψω τον πειρασμό. Να μην ξαναπέσω στην αμαρτία. Η κοπέλα αυτή άφησε ξαφνικά τη σχολή της στη μέση της χρονιάς και γύρισε στην Αθήνα. Θέλω να μάθετε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έλα, δεν έχετε μάθει τίποτα. Όχι, εγώ ξέρεις, λόγω της δουλειάς μου γυρίζω πολύ. Για πες μου πού. Πίνεις. Ναι, έγινε και αυτό. Σε καταλαβαίνω. Κάνω πράγματα που δεν φανταζόμουν. Τρομάζομαι τον εαυτό μου. Είμαι Λεκ. Όπως σου το είπα από το τηλέφωνο. Για τον άλλον, το Μουράτ κάνει καθόλου κουβέντα. Haydi bize kahve içmeye gidelim. Yabancı damadı da seyredelim. Başka zaman. Bu akşam çok gergünüm. Öyleyse cuma. Tamam. Hoşça kalın. Merhaba. Hoş geldiniz. Dersin nasıl geçti? Καλά. Καλούτσικα. Κάθε μέρα μου φαίνονται όλο και πιο δύσκολα. Αλλά που θα πάει, θα τα καταφέρω. Τι είναι αυτό? Πιανού είναι. Ντάσελσεν. Αδερφέ μου, αδερφέ μου. Ναι, Γιουζελίκ. Σας φαράμα. Άντε, σεις ανλάτιν. Εγώ πάω να ετοιμάσω το φαγητό. Πώς και έτσι, πώς ήρθες? Τέρμα η Γερμανία. Επέστρεψα, Μελέκ. Και η δουλειά? Τα παράτησα. Του σταυρόντιξα, πήρα την αποζημίωση και βήμευ τζεζίμ. Θα μείνεις εδώ για πάντα. Μα τι σου λέω. Έλα να δεις το δωράκι που σου πήρα. Ας το δωράκι τώρα. Και πες μου εσύ τι θα κάνεις. Θα δω, δεν έχω σκεφτεί ακόμα. Μπορεί να αγοράσω ένα ταξί, να ανοίξω κάποιο μαγαζί. Θέλει λίγο σκέψη.
Όλα αυτά δεν είναι λίγο βιαστικά? Έτσι γίνεται πάντα. Παίρνεις μια απόφαση και προχωράς. Δεν είσαι περίεργη να δεις το δωράκι? Χασάν, δεν πιστεύω να με κοροϊδεύεις. Γιατί αν ήρθες εδώ για φασαρία, καλύτερα να γυρίσεις πίσω. Δεν κατάλαβα. Τι φοβάσαι? Ξέρεις γιατί λέω. Θα πας να τον βρεις. Άσε, καλύτερα μην κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα. Όχι, να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Γιατί για όλους εμάς η ιστορία αυτή έχει λήξει. Προσπαθούμε να την ξεχάσουμε. Να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Για μένα δεν έχει λήξει. Δικός μου φίλος ήτανε. Μαζί κουβεντιάσαμε, μαζί συμφωνήσαμε. Σε μένα έδωσε το λόγο του. Έχω δικαίωμα να ζητήσω εξηγήσεις. Σε παρακαλώ, Χασάν. Κάντο για μένα. Γιατί? Γιατί δεν μου αρέσουν οι φασαρίες. Δεν χρειάζεται τώρα να... Φοβάσαι, μην τον πειράξω, ε. Τον αγαπάς ακόμα? Πενμή. Ναι, τι γιορσούν. Ακέτ μη γιορ. Ο αντίχειρη φιν πυρή. Χάιερ. Για εμήν εταιρείμ. Ασλά. Την λέπενη. Ο νο κορούμα για τσαλίσμα. Χασάν, για σένα το κάνω. Δεν θέλω να μας βρει κανένα κακό. Είναι αμαρτία. Εγώ είμαι καλά, πηγαίνω στο σχολείο. Δουλεύω. Αλήθεια σου λέω, είμαι καλά. Θέλω να μου δώσεις το λόγο σου ότι δεν θα κάνεις τίποτα. Ότι δεν θα τον πειράξεις. Εσύ να μην ανακατευτείς καθόλου. Ξέρω εγώ τι θα κάνω. Εσύ να συνεχίσεις τη ζωή σου. Και αυτά να τα αφήσεις στον αδερφό σου. Καλημέρα σας. Έλατε, καθίστε. Ευχαριστώ. Πώς πήγε το ταξίδι σας? Όπως σας είπα και στο τηλέφωνο, έχει πολύ ενδιαφέρον και πολλές εκπλήξεις. Μπορώ να τις ακούσω? Θα ξαφνιαστείτε όταν μάθετε ότι η εραστής Χριστίνα Σάκαρη είναι μουσουλμάνος δάσκαλος από την Κομωτινή. Δάσκαλος? Ναι. Να σας πω και το όνομά του. Μουράτ Αλή Ογλού? Ναι, αυτός είναι. Δεν πρόλαβα τον καφέ σας. Δεν πειράζει, ευχαριστώ. Την επόμενη φορά. Δεν θα υπάρξει επόμενη φορά. Η αποστολή μου τελείωσε. Ναι. Είστε detective, μιλήσατε? Όχι ακόμα. Αφού είπες ότι το ραντεβού ήταν για τις 5. Ναι, ναι, αλλά μου τηλεφώνησε ότι θα καθυστερήσει λίγο. Θα τα πούμε σπίτι. Άντε, γιατί έχω ένα άσχημο προαίσθημα. Φεύγετε, κύριε Αποστόλου. Ναι, εσύ θα μείνεις? Θα αργήσω λιγάκι, έχω να φτιάξω το αρχείο. Καλώς. Γεια σου. Γεια σας. Να σου πω, δεν χρειάζεται να τελειώσει το αρχείο σήμερα. Έλα, σε πάω σπίτι σου. Είναι νωρίς για να φύγω. Θα πιούμε ένα καφέ στον δρόμο. Άντε, ετοιμάσου. Detective. Ναι, ήταν ο μόνος τρόπος για να μάθω τι συμβαίνει με την Χριστίνα. Δηλαδή, έτσι μάθατε για τη σχέση της με τον μουσουλμάνο? Ακριβώς. Και τώρα τι γίνεται με τον Φίλιππο, έχουν επανασυνδεθεί? Αυτό είναι βέβαιο. Φαίνεται από το ύφος του. Λάμπει. Και εσάς τι σας προβληματίζει, ότι είχε σχέση με μουσουλμάνο? Όχι, όχι, δεν έχω τέτοια προβλήματα εγώ. Βέβαια, αν το μάθει η γυναίκα μου, θα σοκαριστεί. Αυτό που με νοιάζει είναι το ξαναζεσταμένο φαγητό
εγκαταλείπει το Φίλιππο, ζει μαζί με έναν άλλον ένα θυελώδη έρωτα και μετά ξαναγυρίζει. Γιατί? Αυτό είναι που με νοιάζει. Με το μουσουλμάνο, γιατί χωρίσανε? Αυτό δεν το ξέρω. Και τώρα τι σκοπεύετε να κάνετε? Γιατί δεν μιλάτε μαζί του? Δεν είναι τόσο απλό. Απ' τη μια μου απασχολεί, αλλά απ' την άλλη... Απ' την άλλη δεν θέλετε να ανακατευτείτε στη ζωή του. Ακριβώς. Θα ήταν σαν να μην τον εμπιστεύεστε. Αυτό. Σωστή απόφαση. Αλλά πώς την εφαρμόζει κανείς? Και να σου πω κάτι ακόμα πιο παράξενο. Αυτόν τον μουσουλμάνο τον ξέρω. Εσείς, πώς το ξέρετε? Είναι μια περίεργη σύμπτωση. Είχε τραυματιστεί σοβαρά πριν από χρόνια σε ένα ατύχημα. Ήμουνα τότε στον Ευαγγελισμό, εφημερεύαμε. Τον έφεραν και εγώ του έκανα την εγχείρηση. Απίστευτο. Μου χρωστάει ευγνωμοσύνη. Από τότε, όποτε έρχεται στην Αθήνα, περνάει και με βλέπει. Μου φέρνει γλυκό που φτιάχνει η μητέρα του και χαιρετίσματα. Θα πρέπει να έχει ακόμα το σημάδι της εγχείρησης στην κοιλιά του. Είστε σίγουρος ότι είναι ο ίδιος? Απολύτως. Κύριε Αποστόλου, γιατί μου τα είπατε όλα αυτά? Θέλω να πω, εγώ είμαι μια υπαλληλό σας, δεν είμαι φίλη σας. Και είναι πολύ προσωπικά θέματα. Γιατί σε μένα, λοιπόν? Είσαι ένας άνθρωπος που εκτιμώ και σου έχω μεγάλη εμπιστοσύνη. Μόνο γι' αυτό? Όχι. Το σπουδαιότερο είναι ότι ίσως επικοινωνούμε ουσιαστικά. Νιώθω ότι με καταλαβαίνεις. Ή πέφτω έξω. Κάνει λίγο ψύχρα να πηγαίνουμε. Τι έγινε, ήρθε αυτός? Ναι. Για λέγε. Κάτσε, θα σου πω. Έχει τίποτα να τσιμπήσω? Θα πω στην Ειρήνη μετά. Μη με παιδεύεις, βλέπω το ύφος σου και ανησυχώ. Λοιπόν. Αυτός έψαξε παντού. Βρήκε γνωστούς στην Κομωτινή, στην Αθήνα που... Τι είπε, γιατί έφυγε από πάνω? Ήταν άρρωστη. Μάλλον πνευμονία και γύρισε στους δικούς της. Και ο γκόμενος, αυτή κάποιον είχε εκεί πάνω? Ναι, ένα συμφοιτητή της. Αλλά χωρίσανε. Μόνο αυτό σου είπε? Τι άλλο περίμενες? Δεν ξέρω, το μυαλό μου πήγαινε παντού. Εσύ είσαι υπερβολική σε όλα. Θα πεις στην Ειρήνη να μου φτιάξει κάτι να φάω? Ναι, πάω. Τώρα γιατί με αποφεύγεις, μπορείς να μου εξηγήσεις? Γιατί πάμε να ξεκινήσουμε μια ιστορία που... Ακριβώς από εκεί που τελείωσε. Δεν γίνεται. Δεν είμαστε ίδιοι. Ακριβώς. Εσύ το είπες. Είμαστε πιο όριμοι. Ναι, αλλά έχουν γίνει πολλά. Το ξέρω. Τίποτα δεν ξέρεις. Ξέρω ότι υπάρχει κάποιος... Δεν υπάρχει κανένας πια. Ακόμα καλύτερα. Όχι, δεν είναι. Νιώθω πληγωμένη. Προδομένη. Πώς μπορώ να ξεκινήσω μια καινούργια σχέση? Είναι αδύνατον. Η αγάπη όλα τα μπορεί. Ένα πράγμα μόνο θέλω να μάθω. Τι? Πες μου. Τον αγαπάς ακόμα? Τι είναι αυτά που λες? Είμαι θολωμένη, τσαντισμένη. Τον μισώ. Θα ήθελα να το σβήσω. Να το ξεχάσω.
Έτσι νιώθω. Και μην με ξαναρωτήσεις. Αν ήξερες τι έχω περάσει... Πες μου. Έλα, θέλω να το μοιραστούμε. Δεν μπορώ. Ντρέπομαι. Εσύ. Αποκλείεται. Τι μπορεί να έχεις κάνει για να ντρέπεσαι εσύ. Είσαι τόσο καλός. Πόσο μου έχει λείψει αυτή η ειλικρίνεια. Ο τρόπος που έχεις να δίνεσαι. Τι έγινε, πες μου. Όχι τώρα. Ίσως... Τέλος πάντων, άλλη φορά. Όλοι έχουμε κάνει μαλακίες. Έλα, μίλα μου. Δεν τα αντέχω. Ούτε κι εσύ θα τα αντέξεις. Αντέχω πολύ περισσότερα από όσα φαντάζεσαι. Θα χάσεις πάσα ιδέα για μένα. Τι λες, δε χάζω. Στην Κομωτινή γνώρισα έναν άντρα. Ξέρω. Όλα έγιναν ξαφνικά. Σε μια στιγμή. Παρακατώ. Έχασα τον έλεγχο. Τον ερωτεύτηκα πολύ. Κάπως έτσι τα φανταζόμουν τα πράγματα. Είχαμε πιάσει σπίτι. Ετοιμαζόμασταν να μείνουμε μαζί. Το ξέρω κι αυτό. Όταν... λίγες μέρες πριν μετακομίσουμε... Τι? Δεν έχω μιλήσει σε κανέναν. Στο λέω μόνο και μόνο... για να καταλάβεις ότι εμείς οι δύο δεν μπορούμε. Δεν γίνεται να είμαστε μαζί. Τι άλλο να μου πεις? Τα ξέρω όλα σου λέω. Ακόμα και το όνομά του. Αδύνατον. Πέτρος. Εντάξει τώρα. Έτσι νόμιζα κι εγώ. Αλλά ο Πέτρος... είναι Μουράτ. Πώς, δηλαδή είναι... Ναι. Μουσουλμάνος. Είχα σχέση με ένα Τούρκο. Καταλαβαίνεις? Καλά και πώς εσύ... Την πάτησα. Με δούλεψε κανονικά. Κατάλαβες τώρα... γιατί εμείς οι δύο δεν μπορούμε. Μπορούμε. Μπορούμε, αρκεί να μ' αγαπάς. Αποκλείεται. Γιατί? Γιατί κάποια στιγμή θα μου το χτυπήσεις. Και αυτό θα με σκοτώσει. Ποτέ. Ποτέ, τα ακούς. Δεν θα ξανασυζητήσουμε για αυτό το πράγμα. Θα το ξεχάσουμε σαν να μην έγινε ποτέ. Σ' αγαπάω. Ποτέ μου δεν σ' αγάπησα τόσο. Επιτέλους. Η Μελισσούλα θα βρει το τέρι της. Hasan. Nasılsın? Sağ ol. İyiyim. Geç. Bir çay yapayım. Biraz anlatırız. Άσε, θα περάσω άλλη φορά. Τώρα βιάζομαι. Να σου πω. Ξέρεις που είναι ο Μουράτ? Όχι. Αλήθεια. Δεν έχω ιδέα. Μήπως είναι συναδελφή του. Σε Ξανθή. Όχι. Από εκεί έρχομαι.
Καλά. Θα περάσουμε εδώ, έτσι. Σουκράν, Χασάν Μπουρντάν με. Ο Ιλεντέν Περιγιόκ. Μουρατή Αραντένη, Μπελίγερ Μουστρούν. Τι λες, πού το έμαθες αυτό? Πέρασα από το μαγαζί του ξαδερφού μου. Είχε πάει λέει και στην Ξάνθη και τον έψαχνε στις αδελφείς του. Πού θα βρω το Μουράτ, πες μου. Αινουράτ έρθω σπαλιά και τι γιορμά. Γιατί ξέρνει. Κυριακή αύριο δεν δουλεύω. Μπορεί να μείνω και εκεί. Καλά. Αν είναι να μείνεις, πάρε μας τηλέφωνο να ξέρουμε. Τα μάμα, ναι. Τον βλέπεις αυτόν. Ένα ουσί σκέτο. Ξέρεις ποιος είναι αυτός. Όχι. Καλησπέρα. Τι κάνεις, Μαρίνα? Εγώ πώς να σε λέω τώρα, Πέτρο ή Μουράτ? Ας μην την κάνουμε αυτήν την κουβέντα. Εμένα πιο καλά μου κάθεται το Μουράτ. Δεν ήξερα ότι είσαι και εδώ. Ναι, για 4 φορές τη βδομάδα. Και εγώ δεν ήξερα ότι πίνεις αλκοόλ. Εκείνο το βράδυ στον Αλάξ δεν είχες πιει τίποτα. Έλεγες κάτι τρελά, ότι είχες το στομάχι σου και τέτοια. Δικαιολογίες. Οπό, είσαι γρήγορο ποτήρι, ε. Αυτό κερασμένο από μένα. Ευχαριστώ. Τελικά οι μουσουλμάνοι πίνουν ή όχι? Γιατί εγώ ήξερα ότι... Μερικές φορές δεν γίνεται να μην πιούν. Το θέμα πήρε μεγάλη διάσταση, ε. Κανείς δεν το φανταζόταν έτσι. Τη Χριστίνα τη βλέπεις? Όχι. Και εμείς την έχουμε χάσει. Δεν κατάλαβα γιατί χωρίσατε. Η Χριστίνα έλεγε διάφορο, ότι δεν ήξερε ότι είσαι μουσουλμάνος και τέτοια. Καλά, είναι δυνατόν. Πάντως αν τη δούλεψες έτσι, μαγκιά σου. Κόφτω. Εγώ απλά σου λέω ότι κυκλοφορεί. Έτσι προς ενημέρωση. Πολύ άτσαλα πίνεις. Να κεράσω όλο ένα. Ναι, αρίασον, βουρδά. Ναι, όλτου, νίτσιν. Σεν σορχόσον. Ιτσιν μη, νίτσιν. Κιτ. Εδώ, κιτ. Τουρ πειράς. Πισά τύρσεν, είπε κλίγιορου. Τι θέλεις? Γιατί με παίρνεις από πίσω? Ήρθε ο Χασάν. Ακούς, ήρθε μόνο για σένα. Είναι θυμωμένος και σε ψάχνει. Ήρθε ο Χασάν. Χαιρετίσματα. Καταλαβαίνεις, αν σε βρει θα γίνει κανένα κακό. Πήγαινε στην Ξάνθη, φύγε, κρύψου. Μην ανακατεύεις εσύ. Γιατί έγινες έτσι, Μουράτ, γιατί έγινες έτσι? Αγνώριστος είσαι. Γιατί δεν προσέχεις? Μην πίνεις, Μουράτ. Σε παρακαλώ, μην πίνεις.
πως γίνεσαι. Σε παρακαλώ, μην πίνεις. Την αγαπάς ακόμα. Αυτό είναι. Γι' αυτό υποφέρεις. Μην με κοιτάς. Δεν θέλω να με βλέπεις έτσι. Άκουμε. Θέλω να προσέχεις. Να πας να κρυφτείς. Άσε με να σε βοηθήσω. Φύγε. Μη με σκέφτεσαι. Μη με αγαπάς. Δεν σου αξίζει. Σαν να γκίτ, παιδί μου. Γκίτ. Θυμάσαι τίποτα? Είναι πολύ τακτοποιημένο. Ήξερες ότι θα έρθουμε και έχεις προετοιμαστεί? Προετοιμαζόμουν από τη στιγμή που σε έχασα. Πάντα είχα την ελπίδα ότι θα γυρίσει πάλι σε μένα. Άλλαξες θέση στον πίνακα. Προσέχεις και τις λεπτομέρειες, ε? Ναι. Προσπαθώ να ξεχάσω τα δυσάρεστα. Και να ξαναθυμηθώ τα όμορφα. Αυτό το θυμάσαι? Μου φαίνεται σαν επιστροφή. Στην αγάπη. Στην τρυφερότητα. Όλα αυτά σε ένα φιλί. Τώρα έγιναν δύο. Και είναι πιο όμορφο. Ευχαριστώ. Τι σκέφτεσαι? Λέγε, τι χαμόγελο είναι αυτό? Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Και πολύ χαρούμενος, αλλά... Αλλά... Τι σε απασχολεί? Είναι κάτι... Το ήξερα. Ότι η ιστορία της Κομωτινής θα βγει μπροστά μας. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Απλά είναι κάτι που πρέπει να μάθεις. Πολύ κακό. Ή απλώς κακό. Όπως το δει κανείς. Για να δούμε τι θα ακούσω.
Αυτό το διάστημα είχα μια σχέση. Το ξέρω. Μου τα έχει πει όλα η Ρούλα. Ναι. Τι ακριβώς σου είπε δηλαδή? Για τη σχέση. Ότι ήσουν πολύ ερωτευμένος. Μόνο αυτό? Και ότι ήταν μια καταπληκτική κοπέλα για την οποία μιλούσες με ενθουσιασμό. Τέλος πάντων, μια φοβερή γκόμενα. Αρκετά δηλαδή για να ζηλέψω. Τι ακριβώς σου είπε? Έχει σημασία? Γενικά, ό,τι ήξερε. Παρέλειψε όμως να σου πει ότι αυτή η κοπέλα ήταν η ίδια η Ρούλα. Η Ρούλα? Καλά. Και γιατί δεν μου είπε τίποτα? Ίσως να ένιωσα μηχανά. Δεν το πιστεύω. Κι εγώ κάθισα και της τα είπα όλα. Για το πώς ξανασυναντηθήκαμε, τι συζητήσαμε. Είδες? Όλοι κρύβουμε τις εκπλήξεις μας. Μα εδώ μιλάμε για την κολλητή μου. Μιλάμε για μας, Χριστίνα. Αυτό έχει σημασία. Όλα τα άλλα πρέπει να τα ξεχάσουμε. Να τα σβήσουμε. Για μας δεν υπάρχει ούτε Πέτρος, ή όπως τον λένε, ούτε Ρούλα, ούτε κανένας. Είμαστε μόνο εμείς. Εσύ και εγώ. Κωστέ. Τι γίνεται? Καλώς ήταν. Έμαθα ότι γύρισε οριστικά. Έψαχνα ευκαιρία. Από 19 χρονών, έλεος πια. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο Μουράτ εδώ μένει? Όχι, εδώ... καθόλου. Ειλικρινά σου λέω, δεν... Έλα, κόφτω. Τρεις άνθρωποι μου είπαν ότι μένει σε εσάς. Είναι πανό? Όχι. Αλήθεια. Μετά τις 6 έρχεται. Συνήθως αργή. Σε ποιο δωμάτιο? Στο 12. Καλά, ευχαριστώ. Εγώ δεν σου είπα τίποτα. Μην μπερδευτούμε. Εντάξει, ξέρω. Εσύ του μίλησες? Τον παρακάλεσα να τα ξεχάσει όλα και να φύγει. Να γυρίσει πίσω στη Γερμανία, αλλά αυτός δεν ακούει. Τον βλέπω αποφασισμένο. Ασανή μπέλα γιόρσου. Λαμπτάνα λάμε γιόρ. Μουρατή που λούρσα φαινά καρδίς τσάς. Ότσο λέμε τη γιόρ σου. Ίσο είναι μη βάρ. Θέλω να πεταχτώ στην αγορά πριν κλείσουν. Λοιπόν, τι θα γίνει με τον Ισμέτ? Προχθές με ξαναρώταγε για σένα. Θέλει να βρεθείτε, να μιλήσετε. Δεν μπορώ σου κρατώ τώρα. Δεν έχω ευκαιρία για τέτοια. Μια το σχολείο, μια δουλειά. Μόνο έτσι θα ξεπεράσεις τον άλλον. Ακούς τι σου λέω? Θα κανονίσω να το συναντήσουμε τυχαία. Ντρέπομαι. Δεν κατάλαβα που είναι η ντροπή. Αποκλείεται, δεν είμαι εγώ γι' αυτά. Τέλος πάντων, θα τα πούμε μια άλλη φορά. Εντάξει. Για δούμε για Τζέξιν, Ζανέτη. Δεν συλλεμπερλικτέντι. Κατσμάμ κολλάει όλματε. Πενίμνε, μπουλουσμαγιά και αλτίνι, σου λέμε, τίνιμε. Νίτσιν. Σεν χίτς. Μπιζίμι τσίνο να μπερσέει σου ελεντένμε. Ο ζαμάν μπερνάσιλ σου έλεγε. Κάτσε. Πες μου, εσύ τι κάνεις? Τι περιμένεις να ακούσεις? Είτε μια εβδομάδα λείψεις, είτε ένα χρόνο, τα ίδια θα σου πω.
Πάω στα χτήματα, γυρίζω σπίτι, βλέπω τηλεόραση, λέω καμιά κουβέντα και την άλλη μέρα πάλι από την αρχή. Με σκεφτόσουνα καθόλου? Αρκετά βάσανα έχω. Οι έρωτες μου λείπανε. Εγώ όμως σε σκεφτόμουν πολύ. Πώς? Με τα δύο τηλέφωνα σε τόσους μηνές. Τώρα όμως είμαι εδώ. Γύρισα και μπορούμε να κάνουμε σχέδια. Έχεις έρθει τρεις μέρες. Και σήμερα πήρες τηλέφωνο να με δεις. Ναι, λες και δεν ξέρεις τι έχει γίνει. Και τώρα μόλις ήρθες άρχισες να ψάχνεις τον Μουράτ. Ναι, άρντεν ορέντιν. Σα κλείμε καλουτσάκ. Πέκι, πουλούν τζανέ για πτσαν. Να πτσαν, μπιλίγορο. Ο νου, μπικουζέλ χιζά, χατριτσά. Ώστε γι' αυτό ήρθες. Όχι ότι δεν το ήξερα δηλαδή, αλλά κάποια στιγμή μου πέρασε η ιδέα ότι ήρθες για μένα. Ήθελα πολύ να σε δω. Θα ήθελα πολύ να σε πιστέψω. Αλλά δεν ήρθες για μένα, Χασάν. Για τον Μουράτ ήρθες. Κοιτάζω τα μάτια σου και δεν βλέπω αγάπη. Μόνο θυμό. Μεραγιά και τίγιο σου. Βίτα Κίκα. Είναι κρίμα να χάσεις κι άλλη εξεταστική. Όχι. Έχω αρχίσει διάβασμα. Mm. Έχω πει να μου στείλουν και σημειώσεις. Σε βλέπω σε φόρμα. Κανένα νέο από τον Φίλιππο? Μπα, τα γνωστά. Ξαναβγήκατε? Ναι. Πολλές φορές? Mm. Δύο-τρεις. Δύο ή τρεις? Τέλος πάντων, για τον Φίλιππο θα μιλάμε συνέχεια. Έλα, πες μου. Ξέρω εγώ, ας πούμε τρεις. Τα ξαναβρήκατε? Έλα, θα μου πεις ή όχι? Όλα θες να τα μαθαίνεις. Εσύ γιατί δεν μου είπες ότι είχατε σχέση? Πού το έμαθες? Μου το είπε ο ίδιος. Είστε μαζί, έτσι? Σε ρωτάω, Ρούλα. Γιατί πες ψέματα? Κάνατε ερωτά. Σίγουρα κάνατε. Σε ρωτάω γιατί. Κι εγώ σε ρωτάω, αλλά δεν απαντάς. Αν ήξερα ότι είχατε σχέση, λόγω τιμής, ούτε θα τον πλησίαζα. Ούτε καφέ δεν θα έπινα μαζί του. Και τώρα που ξέρεις, μου είπε ότι χωρίσατε. Μόλις ήρθες εσύ. Αν ήσουν ειλικρινής, τίποτα δεν θα έχει συμβεί. Δεν κατάλαβα. Θα με κατηγορήσεις κι από πάνω. Άλλο ήθελα να πω. Με τι μούτρα. Τον αγαπάς? Φυσικά. Αγάπη το λέμε τώρα. Αυτό είναι εγωισμός. Τον παρατάς για τον άλλον και μετά γυρίζεις πάλι πίσω. Έχεις ιδέα τι πέρασε όταν τον άφησες? Άκουσε με. Τον διέλυσες. Σερνότανε. Τι θα έκανα χωρίς εσένα, μου έλεγε. Εγώ ήμουν αυτή που το στήριξε. Το ξέρω. Και μετά ήμασταν μια χαρά. Μέχρι που εμφανίστηκες εσύ πάλι. Μπορούμε να μυρίσουμε. Μόνο να ξέρεις ότι δεν μπορείς να παίζεις έτσι με τους ανθρώπους. Γιατί κάποια στιγμή θα το πληρώσεις. Τα είπατε? Ναι. Τι έγινε με τη Ρούλα? Συνέβη τίποτα? Όχι. Πώς όχι? Αφού έφυγε κλαμμένη με κάτι μούτρα μέχρι εκεί κάτω. Σου είπα όχι. Μαλώσατε? Μπορείς να μην ανακατεύεσαι. Μα... Χριστίνα, δεν θέλω να ξαναμιλήσουμε για τη Ρούλα. Ήταν πολύ στενοχωρημένη. Χειρίστηκε όλο το θέμα λάθος από την αρχή με ψέματα. Μην επαναρχόμαστε τώρα σε αυτό. Οι δικοί σου ξέρουν ότι είμαστε πάλι μαζί. Η μάνα μου μάλλον το έχει καταλάβει. Φαντάζομαι τι θα γίνει άμα το μάθει και η δική σου. Θα πάθει την πλάκα της. Μην της πεις τίποτα. Γιατί θα τη φοβηθούμε? Νιώθω περίεργα. Δεν θέλω να ξέρει. Αργά ή γρήγορα θα το καταλάβουν. Άρα καλύτερα να τους το πω εγώ. Όχι. Μην το κάνεις. Έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Άκου, σκέφτηκα να πάω να βρω τον πατέρα σου. Είσαι τρελός. Γιατί είναι το καλύτερο. Να του πεις τι? Να το πω για μας, για τη σχέση μας. Ότι είναι σοβαρή σχέση, δεν είναι ανακομμένη ηλίκη. Θέλω να το καταλάβει, ειδικά ο πατέρας σου. Μην ανακατεύεις τους γονείς.
σκέφτομαι σοβαρά για μας. Αλήθεια, Χριστίνα, για μένα η σχέση μας είναι σχέση ζωής. Και για μένα. Θέλω να καταλάβεις κι εσύ, και οι γονείς μας και οι φίλοι μας, ότι αυτή η σχέση έχει μέλλον. Και αργότερα... Αργότερα τι? Όταν με το καλό τελειώσει σπουδές σου εσύ, τα μεταπτυχιακά μου εγώ, μπορούμε να το δούμε λίγο καλύτερα το πράγμα. Να σχεδιάσουμε λίγο καλύτερα τη ζωή μας. Είναι νωρίς γι' αυτά. Εννοώ να παντρευτούμε. Τι λες τώρα, εμείς οι δύο... Ναι, γιατί. Είναι μια σχέση που δοκιμάστηκε. Εγώ είμαι πιο σίγουρος πια. Όλη αυτή η περιπέτεια μας έκανε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Όμως δεν είναι λίγο βιαστικό? Δεν θα πάω να πάρω τις λαμπάδες αύριο το πρωί. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα ζήσουμε μαζί. Τόσο απλό είναι. Αγάπη μου. Ναι. Να ζήσουμε μαζί. Το σκεφτόμουν και δεν τολμούσα να το πω ούτε στον εαυτό μου. Καλώς τον. Άλεξ, είστε εκεί? Γεια σου, Μαρίνα. Έχεις γίνει γερό ποτήρι, βλέπω, γουστάρω. Άντε, στην υγειά σου. Λοιπόν, πώς πάει τη νέα? Καλά. Τα γνωστά. Η Χριστίνα έχει εξαφανιστεί. Τη βλέπεις καθόλου? Δεν ξέρω. Όχι. Τι θα κάνει, θα τα παρατήσει? Δεν έχω ιδέα. Θα είναι μεγάλη βλακεία. Ναι, θα είναι κρίμα. Τώρα, λύσε μου μια απορία γιατί θα σκάσω. Είναι δυνατόν να μην είχε καταλάβει ότι είσαι μουσουλμάνος? Ας πούμε κάτι άλλο, εντάξει. Εντάξει, μια λέξη μόνο, δηλαδή... Πώς της ξεφύγαν τόσα πράγματα? Η περιτομή, ας πούμε, δεν της έκανε εντύπωση? Κόφτο! Κάτσετε, αρπαχτήκες αμέσως. Χάλια τα έκανες. Εντάξει, εγώ φταίω. Κερνάω το επόμενο. Ο Μουράτ ήρθε, είναι πάνω? Όχι ακόμη, τα βράδια συνήθως αργεί. Με προσοχή, δεν θέλω φασαρίες εδώ μέσα. Είπαμε, εντάξει. Το λόγο σου, έτσι. Και δεν κατάλαβα, γιατί την πείραξε τόσο πολύ που είσαι μουσουλμάνος? Θα πιω μαλάινα? Όχι άλλο. Ντροπή να αρνείς ένα κέρασμα. Εγώ πάντως δεν θα είχα πρόβλημα. Αλήθεια λέω. Αυτές οι διαφορές δεν μου λένε τίποτα. Θα είχα και μια περιέργεια, δηλαδή. Τι χρωστάμε? 50 ευρώ. Όπου βιασύνη. Κάτσε, κάτσε να τελειώσουμε το ποτό και φεύγουμε μαζί. Το μαγαζί έχει και σκάλες. Επειδή είσαι καλό παιδί, θα σε πάω μέχρι το ξενοδοχείο. Το ταξίδι αυτό που θα πάμε αγκαλιά, σε πελάγι βαθιά μ' οδηγώ την καρδιά. Θα έχει και βοριά, μα και νύχτες πανσελίνες να φωτίζουν τη δική μας στεριά. Το ταξίδι αυτό που θα πάμε μαζί, σ' ό,τι θέλω και θες μ' οδηγώ το φιλί. Θα έχει ενοχές για όλα αυτά που αφήσαμε, μα πιο τέλος δεν πονάει πολύ. Θα έχει ενοχές για όλα αυτά που αφήσαμε, μα πιο τέλος δεν πονάει πολύ.
Μια αγάπη δίχως αύριο, η αγάπη αυτή. Μα σε θέλω κύμα άγριο κι ας πονέσω πολύ. Μια αγάπη...